Τώρα θα ανακατέψω. Όλοι, όλοι, δεν όποιος θέλει. Έχουμε τόσα ειδικά. Έχει πολύ ωραία. Έλα, βασιλικούλα. Ανακάλυψη, λοιπόν, ποιος θα πιέλα, Γιάννη. Απ' την άλλη, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη. Από εδώ. Από την άλλη. Σιγά, σιγά και καλό δύο. Σιγά, σιγά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα βάλω το επόμενο υλικό μέσα και θα ανακατεύετε και από εδώ και από εδώ. Αυτό είναι γάλα ζαχαρούχο. Από κάτω είναι ζαχαρούχο. Ναι, ζαχαρούχο. Γεια σου ρε Αμπή. Από εδώ τώρα ελέγχετε και το καλό. Από εδώ, από εδώ. Γιατί είναι το μέσα εδώ. Από εκεί και το βασίλειο. Πάμε λίγο πιο πίσω, λίγο, 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 εδώ. Λίγο, λίγο, Γιάννη, πάνε το σωτέρα. Έλα, λογοθέτη. Έλα, λογοθέτη. Πάνε το σωτέρα. Πρόσεχε το μάτι, προσέξτε το, πρόσεχε το κάτι, ε. Γιώργη, τη σακούλα άνοιξε. Τι θα βάλουμε τώρα μέσα στο μέσα στην ομελέτα, τι πιστεύετε ότι θα βάλουμε τώρα μέσα στην ομελέτα. Είστε τι χρώμα θα γίνει τώρα. Μαύρη καφέ. Για να το χαμόγελα. Όπου έφτασε η μυρωδιά, είδατε, παιδιά, να κατήσατε τα παιδιά για αυτό. Έφτασε η μυρωδιά εκεί, κρυβάλλον το παιδί σας σήμερα εδώ. Να γευτείτε κι εσείς από τις όμορφες νοικοκυριές που κάνει η αγαπημένη μας η Μαργέτα. Είναι μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια η οποία καταβάλει τόσο τα μέλη, καταβάλλουν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όσο και η απόδραστη Μαργέτα. Είναι η βέβα της Απειράνθου, είναι η βέβα της Νάξου. Όλα αυτά όμως αναδεικνύουν κάτι, αγάπη. Αγάπη για τα παιδιά, αγάπη για τους συντοπίτες μας. Και με την αγάπη γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, οφείλω με την αφορμή να σας πω ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι ενεργός, έχουν όραμα, έχουν δράση, κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά του χωριού και αρκεί να σας πω ότι ανιδιοτελώς, εντελώς δωρεά, γίνονται και μαθήματα χορού. Όχι μόνο στα παιδιά της Απειράνθου, μπορεί, μάλλον έχει ξεκινήσει για τα παιδάκια της Απειράνθου, αλλά μπορεί να έρθουν και από όλη την Άξο να μάθουν παραδοσιακούς χορούς από τις ακούραστες διδασκάλισσες και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Γιατί η Ράνθος είναι εδώ, σας περιμένουμε όλους. Πάμε λίγο πιο πίσω όλοι, να βλέπουμε και οι πίσω. Πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε λίγο πιο πίσω. Τώρα δεν θα μου κουνάτε, γιατί δεν κρατάω την κατσαρόλα. Γιατί είναι αφοκοτά. Ναι, ναι. Έλα, να πάμε. Κάτι έχει κόλλο.
τα ημαλιέτα, δες, για τσαρλούς. Κακάο, σοκολάτα, λουτά, μάλα. Δες και μαργετούλα σου όμως, έλα τσι και μαργετούλα σου. Καλή διάθεση και με τον εθελοντισμό να δημιουργήσουμε και να ευχαριστήσουμε τα παιδιά. Είναι το πρώτο μας, η πρώτη μας σκέψη είναι να ευχαριστούν τα παιδιά. Το βασικό του. Άμα ευχαριστούν τα παιδιά, ευχαριστούν και πάντα τη μεγάλη το πίσω. Λοιπόν, οι δραστηριότητες είναι εκπλήξεις. Ωραία, έχουμε πολλές στο νου μας με τη βοήθεια του Μανάδου, του Σκολού, του Προέδρου και όποιος άλλος θέλει, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν έχουμε θέληση, το βασικότερο είναι η θέληση και η αγάπη βασικά και μια συνεννόηση. Αυτά. Αυτό που έχω να πω και εγώ με τη σειρά μου, εφόσον μου το επιτρέπετε, είναι ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι δραστήριος, δυναμικός, έχει όραμα και όρεξη. Πραγματικά αυτό όμως που πρέπει να τονίσω εγώ είναι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται βασικά με αγάπη προς τα παιδιά του χωριού, το τονίσανε ήδη και η πρόεδρος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και γίνεται με βολό θα έλεγα, είτε από την τοπική κοινωνία, είτε από τα μαγαζιά του χωριού, είτε από τα ίδια τα σπίτια, και σαφώς έχουν και την αρρωγή της κοινότητας. Θέλω να πω ότι εδώ από ό,τι έχουμε συζητήσει με τις κυρίες, ότι έχουμε σχεδιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα κατά όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιφυλάσσονται εκπλήξεις. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι το εξής, ότι υπάρχει και η ορεινή Νάξος. Υπάρχει και η ορεινή Νάξος, τα ορεινά χωριά. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα ενδιαφέρον. Εμείς καλούμε με εξωστρέφεια και με αγάπη όλους τους γονείς και τα παιδιά από όλη την Νάξο
να συμμετέχουν στις δραστηριότητες μας. Και επίσης θέλω όμως να πω ότι Νάξος δεν είναι μόνο η χώρα. Νάξος είναι και η ορεινή. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή και το νομικό πρόσωπο του Δήμου, ο Νόπαπα, να βοηθήσει στις δραστηριότητες οι οποίες πραγματικά είναι αξιόλογες, πραγματικά επιφυλάσσουν εκπλήξεις και θέλω να πω ότι στηρίζεται και φαίνεται ο εθελοντισμός. Αυτό το πράγμα που κάνουν οι κυρίες είναι εθελοντισμός. Μετατρέπουν το εγώ σε εμείς. Αγωνίζονται, είναι μακριά από τις οικογένειές τους, αυτή τη στιγμή έχουν διαθέσει κάποιο χρόνο και το διαπιστώσατε και για να βγει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που κι εσείς ο ίδιος διαπιστώσατε. Όμως, οι οικονομικές συγκυρίες είναι δύσκολες, υπάρχουν τα προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά προβλήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή και οι άλλοι παράγοντες, οι άλλοι φορείς, δήμος, επαρχείο κτλ. Κάποια στιγμή να είναι αρρωγή στις προσπάθειες του φιλότιμου και εργατικού ακούραστου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Επίσης, είναι ευπρόσδεκτοι όσοι επιχειρηματίες από όλη την υπόλοιπη Νάξο. Παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σούπερ μάρκετ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν όποιοι ακούσουν και ενδιαφέρονται, να ξέρουν ότι θα υπάρχει αποτέλεσμα στην προσφορά τους, αναγνώριση και θα γίνει και προβολή στους επερχόμενους, θα έλεγα, δωρητές μας. Επίσης θέλω να τονίσω για δεύτερη φορά, σας είπα και προγενέστερα, ότι ήδη γίνεται από τα μέλη του Συλλόγου δωρεάν μαθήματα χορού, το τονίζω, δωρεάν, σε μικρά παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει στα μικρά παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου της Απειράνθου και του Νηπίου, μάλλον από τον Νηπίο ξεκινώντας, και είμαστε ανοιχτοί για όλα τα μικρά παιδιά της Νάξου και είναι μια καλή ευκαιρία και τα παιδιά της χώρας και τα παιδιά του Αγερσανίου, τα παιδιά από τα κάτω χωριά, να έρθουν με τους γονείς τους να παρακολουθούν μαθήματα παραδοσιακών χορών. Εδώ είναι ένα λίκνο πολιτισμού. Αντιστεκόμαστε στην πραγματικότητα, αντιστεκόμαστε στην παγκοσμιοποίηση και προσπαθούμε να δώσουμε συνέχεια στην παράδοση που και ο χορός, για παράδειγμα, είναι παράδοση, το τραγούδι είναι παράδοση, η Απείρανθος είναι το χωριό της ποίησης και του πολιτισμού και αυτό το δείχνουμε εμπράκτος. Είναι λοιπόν άξιες συγχαρητηρίων ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και στα επόμενα και σας επιφυλάσσουμε πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.